it's actually good morning, everybody. It's GOUSIA. I'll turn to Greek now because they told me to choose between Greek and French. I don't do French yet, but I will soon. Καλημέρα και από μένα. Πριν σας πω τι κάνει το Foundation, θέλω να ξεκινήσουμε και να έχω λίγα λιγότερα δευτερόλεπτα στη διάθεσή μου για να σας μιλήσω για τις δράσεις μας, ρωτώντας σας τι κάνετε εσείς. Όποιοι είναι startups στην αίθουσα ή όσοι θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση, θέλω χέρια. Βλέπω γύρω στα 10 με 12. Όσοι δουλεύουν σε τεχνολογικές ή μη εταιρείες, εταιρείες, στο corporates, χέρια. Άλλα 10-15. Υπάρχει ένα αδιευκρίνιστο τρίτο group, θα το βρούμε. Το Foundation δουλεύει ουσιαστικά στο intersection το 2, στη διασταύρωση των δύο αυτών παραγόντων. Εκεί που θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια πραγματική αξία και για τους δύο. Στο σημείο που τεχνολογικές εταιρείες, νεοφυείς εταιρείες, νέα project, νέες ομάδες, έρχονται κοντά με μεγάλες εταιρείες, με μεγάλους οργανισμούς και δημιουργούν σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις συνανάπτυξης νέων προϊόντων, που τελικά βοηθούν και τους δύο να προχωρήσουν παρακάτω με νέα προϊόντα, νέα offerings, διαφορετικές στρατηγικές, καλύτερα αποτελέσματα. Το Foundation ξεκίνησε πριν από περίπου 3,5 χρόνια στην Αθήνα. Βρισκόμαστε μεταξύ της Τεχνόπολης και του Μουσείου Μπενάκη, στα κάτω πετράλωνα, Κεραμικός, αυτή είναι η περιοχή μας. Και ουσιαστικά έχουμε 4 action lines. Συνεργατικοί χώροι, co-working spaces και incubation. Το σπίτι μας, σπίτι των εταιριών που φιλοξενούμε. Οι χώροι μας, χώροι των εταιριών που φιλοξενούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 11 ομάδες, 11 εταιρείες. Η μικρότερη είναι 2 άτομα, η μεγαλύτερη είναι 25, που χρησιμοποιούν τους χώρους μας σε καθημερινή βάση για να δουλέψουν, για να δημιουργήσουν, για να προχωρήσουν παρακάτω τα επιχειρηματικά τους πλάνα, τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Νούμερο 2, events, εκδηλώσεις, networking events, hackathons. Τα έχετε ακούσει αρκετά, συμβαίνουν αρκετά. Είναι καλό που συμβαίνουν. Ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να μαζευτούμε όλοι για 2-3 μέρες, να βρεθούμε μπροστά σε νέες προκλήσεις και να προσπαθούμε να δίνουμε τις καλύτερες, τις βέλτιστες λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις. Οι καλύτεροι θα προχωρήσουν παρακάτω. Για μας τα hackathons πια δεν αποτελούν events 2-3 ημερών που στο τέλος της Κυριακής ολοκληρώνονται και όλοι πηγαίνουμε σπίτια μας, αποτελούν αφορμή για να ξεκινήσουν νέα προϊόντα τα οποία θα συνεχίσουν στον τρίτο άξονά μας, τα προγράμματα Acceleration. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 νέα προγράμματα τα οποία έχουμε σε πιλωτικό στάδιο εδώ και περίπου 2 μήνες. Θα πούμε λίγο περισσότερα στην αρχή του 2017 για αυτά. Δεν τα έχουμε ανακοινώσει επίσημα. Ο στόχος όμως των προγραμμάτων αυτών είναι πλέον και η διαφοροποίηση από αυτό το οποίο κάναμε τα τελευταία 3 χρόνια είναι ότι από εκεί που ήμασταν industry agnostic, δηλαδή κοιτούσαμε πρακτικά οποιοδήποτε project από οποιοδήποτε industry, από οποιοδήποτε vertical, ασχέτου στόχευσης, πλέον θέλουμε να κοιτάξουμε πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν νόημα να ξεκινήσουν από αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα έχει ή μπορεί να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να κάνει αυτές τις εταιρείες να αποκτήσουν με τη σειρά τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά. Σημειώστε το fintech για εμάς, σημειώστε το retail, logistics, τουρισμός, travel startups. Και το τέταρτο κομμάτι είναι το κομμάτι του IoT, Internet of Things. Ο τέταρτος πυλώνας του Foundation έχει να κάνει με το κομμάτι που ανέφερα και στην αρχή. Θέλουμε να φέρουμε κοντά startup εταιρείες και μεγάλους οργανισμούς. Πώς το κάνουμε αυτό? Μέσα από υπηρεσίες corporate innovation και digital transformation. Δουλεύουμε με μεγάλες ελληνικές ή διεθνείς εταιρείες, ενδεικτικά Eurobank, Cosmote, τη γαλλική Total. Ελπίζω σύντομα να έχουμε και μερικά ακόμα project από τη Γαλλία. Και προσπαθούμε να τους αναδείξουμε τρόπους, μεθοδολογίες και συνθήκες όπου θα τους φέρουν πιο κοντά με το οικοσύστημα των startups στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και το οικοσύστημα των developers. Οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες που μας προσεγγίζουν, μεγάλες εταιρείες, χρειάζονται καλούς developers. Θέλουμε λοιπόν να τους φέρουμε όλους αυτούς λίγο πιο κοντά. Με αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση και καλή συνέχεια.